Μάλιστα. Πάμε σε πολιτική συζήτηση. Μαζί μας είναι ο βουλευτής Εύρου του Πασόκ και πρώην υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Γιώργος Ντόλιος, και ο δημοσθενής Λούκας Εφραίος. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας. Ένα πρώτο σχόλιο ζητώ για αυτά τα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο γραμματέας του Μαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος δεν είναι άνθρωπος της βίας, δεν μπορεί να βιοπραγίζει, τον ξέρουμε, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Καταδίκασε τα γεγονότα, έδωσε και άφεση αμαρτιών όμως. Με την πρόταση εκείνη που είπε ότι εμείς δεν είμαστε χωροφύλακες όσον αφορά τις όποιες εκδηλώσεις γίνονται κατά τις διαδηλώσεις, πορείες κτλ. Αυτό το φαινόμενο αυτού του είδους των δηλώσεων είναι ο κανόνας από την πλευρά της ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτόν τον τρόπο εμείς εκτιμούμε, βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι συμβάλλει με την στάση του στην προαγωγή αυτού του είδους των βίαιων εκδηλώσεων. Να πω το εξής για τα θέματα της βίας. Η βία οδηγεί σε ζούγκλα. Αυτό το έχουμε βιώσει στη χώρα μας και να το πω και παραπέρα. Πώς είναι δυνατόν τώρα, ποιοι άνθρωποι, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που ασκούν βία διαχειροδικίας? Πιστεύω ότι έτσι είναι και στην προσωπική του ζωή και στην οικογενειακή του ζωή. Είναι δυνατόν να ταυτίζονται πολιτικά κόμματα και παρατάξεις με τέτοιους ανθρώπους? Είναι δυνατόν να δίδεται άφεση αμαρτιών? Βία εναντίον ποιου? Εναντίον βουλευτών, εναντίον πολιτικών προσώπων, γενικώς βία. Δεν χειροδικεί. Από ό,τι γνωρίζω μέχρι στιγμής δεν έχει χειροδικήσει κάποιος. Κάποια αυγά τώρα για κάτι ντομάτες, εντάξει, αυτά γίνονται και στα γήπεδα κάθε μέρα. Δεν το είδαμε στην περιοχή. Όχι, μας. Και στις άλλες περιοχές. Υπάρχει χειροδικία εναντίον βουλευτή. Με τον κύριο Τσόνη, στη Λαμία. Όχι, με τον κύριο Τσόνη δεν υπήρξε χειροδικία. Ίσα-ίσα ο κύριος Τσόνης, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον όχι, δεν κάνω λάθος, υπάρχουν το βίντεο. Έπιασε κάποιον από το λαιμό, από αυτούς που διαμαρτύρονταν. Και μετά ξέσπασε ο πόλεμος. Ο κύριος Τσόνης έβρισε, ακούγεται στο βίντεο, έβρισε αυτούς που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το γραφείο του, κακώς, κάκιστα ήταν απ' έξω, τον πολιορκούσαν, αλλά έβρισε ο κύριος Τσόνης, έπιασε και κάποιον από το λαιμό. Ένα λεπτό, Νίκο. Εκεί είναι άλλο ζήτημα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, τα έχουμε πει. Εγώ το Χατζηδάκη τον κάνανε. Τον κάνανε τα λουλουδιά. Τα έχουμε πει, Δημοσθένη, και αυτό ήταν πριν από δύο μήνες. Δεν μιλάει για αυτά το Πασόκ. Το Πασόκ τώρα μιλάει για τη φάση που βρισκόμαστε για όλα σήμερα. Μιλάει. Για όλα μιλάει. Καλά, τότε θα μιλήσουμε. Για όλα μιλάει. Να μιλήσουμε και για το Λαμπράκι τότε. Ακούστε. Για τώρα μιλάμε. Για τώρα. Ναι, τώρα τι. Ναι, κύριε, τώρα είναι να πούμε τώρα για ένα θέμα το οποίο εγώ δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα. Παρακαλώ, καταζητούνται οι βουλευτές του Πασόκ στον Εύρο. Κυκλοφόρησε για κάποια αφίσα, ακολούθηκε. Αυτό δεν είναι βία? Αυτό είναι σοβαρό. Είναι μία μορφή βίας. Καταζητούνται για εγκλήματα κατά του λαού κτλ. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν αυτό το δικαίωμα να εκδηλώνουν την όποια αντίθεσή τους με αυτόν τον τρόπο? Είναι αυτοί οι οποίοι λένε, επειδή δεν έχουμε εκπρόσωπό τους εδώ πέρα, να μεταφέρω το τι λένε, ότι και εσείς με την ψήφο σας ασκείτε βία εναντίον του λαού. Υπό αυτήν την έννοια και αυτοί ασκούν βία λέγοντας πως καταζητήστε, αλλά θέλω να πω πως είναι ένας φαύλος κύκλος για τον οποίο κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί μία άκρη, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και είμαι από αυτούς που. Πρέπει να βρεθεί άκρη. Θέλω να σας πω, κύριε Πρίπτη, το εξής. Τα άκρα δεν βοηθούν. Εγώ κλήθηκα από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της Αθήνας και από όλα τα ραδιόφωνα των Αθηνών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν κυκλοφόρησε αυτή η εφήσα στον Εύρο, να βγω να μιλήσω. Mm-hmm. Απέφυγα να μιλήσω γιατί θεώρησα ότι θα συμβάλλω. Λάδι στη φωτιά. Μέσω της συζήτησης στη μεγέθυνση ενός προβλήματος. Σωστό. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι σοβαρό, παίρνει αποκριστικές διαστάσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Και είναι και επικίνδυνο. Αλλά και επικίνδυνο. Πιθανόν. Έτσι ακριβώς. Και επικίνδυνο, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχει. Δεν εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των κινητοποιημένων ανθρώπων, των θυμωμένων ανθρώπων, των αγανακτισμένων, αν θέλετε, των ανέργων που ψάχνουν για δουλειά, των ανθρώπων των μισθοσυντήρητων που χάσαν τη δουλειά τους ή περικόπτονται ο μισθός τους. Σε καμιά περίπτωση αυτού του είδους οι ακραίες ενέργειες δεν εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των κινητοποιημένων Ελλήνων. Είναι σωστό αυτό. Και αν θέλετε να πω και κάτι άλλο, μια διάσταση την οποία θα είναι και λίγο αιρετική εντός του Πασόκ. Εγώ θα έλεγα ότι για αυτές οι κινητοποιήσεις, εάν δεν υπήρχαν τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν και η ΓΕΣΕΕ και η ΕΔΔΗ και το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα γενικώς, μαζί με τους πολίτες που δεν έχουν σχέση με σωματεία και συνενώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, ήταν και μηνύματα προς τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τους δανειστές μας, ότι κοιτάξτε να δείτε, και αυτός ο λαός που έχει αποφασίσει να κάνει κάποιες θυσίες έχει όρια. Δεν μπορούν οι θυσίες να μην έχουν πάτο.
Είναι η αλήθεια σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ειδικά στον Εύρο, εσείς και οι συνάδελφοί σας, οι δύο κυρίες που είναι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στον Εύρο, δεν έχετε απαντήσει. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοί σας στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι έχουν προκαλέσει κιόλας, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, όταν ο κόσμος είναι πολλές φορές παίρνει την ψυχολογία αυτού του όχλου δημοσθένεια, έτσι δεν είναι. Ο κόσμος λοιπόν δεν θέλει να φυτίλει για να ανάψει μετά. Γι' αυτό είναι σημαντικό το να κρατάτε, ειδικά εσείς οι πολιτικοί, να κρατάμε την ψυχραιμία. Εξάλλου έλεγα πάντα, και θα το έχετε ακούσει και εσείς, κύριε Πετρίδη, και εσείς, κύριε Δούκα, ότι ένα πολύ σημαντικό προσόν για τον πολιτικό είναι η ψυχραιμία. Έτσι. Δεν μπορεί να αντιδρά με έτσι ενθαρρύνει. Με τον ίδιο τρόπο. Όπως αντιδρούν κάποιοι πολίτες, οι οποίοι άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες, όπως έχουμε γίνει εμείς. Και τραβάνε και πολλά, κύριε Υπουργέ. Αυτό που με απασχολεί, κύριε Πετρίδη, πιο πολύ, έτσι, μια κατάσταση μελαγχολίας η οποία με διακατέχει πολλές φορές, είναι το τι γίνεται με τους ανέργους, το τι γίνεται με τα νοικοκυριά, το τι γίνεται με τους ανθρώπους που χάσαν τον ένα μισθό στην οικογένεια, το τι γίνεται με τους μονόμισθους εκείνους οικογενειάρχες, τους οποίους περιεκόπη ο μισθός. Και θα ήθελα πραγματικά να μιλήσω και να πω ότι η ψηφοφορία για το μεσοπρόθεσμο ήταν μια ψηφοφορία η οποία είχε διλημματικά χαρακτηριστικά. Ένα δίλημα το οποίο, αν θέλετε, ονομάστηκε και εκβιασμός, και εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις. Είχε όμως διλημματικά χαρακτηριστικά, ένα δίλημα το οποίο δεν το έθεσε η κυβέρνηση, δεν το θέσαμε εμείς, το έθεσαν οι δανειστές μας, και θα έπρεπε να διαλέξουμε τη μία ή την άλλη περίπτωση. Εάν η κυβερνητική πλειοψηφία δεν αποφάσιζε να ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, οδηγούμαστε σε πτώχευση. Υπάρχουν και απόψεις που λένε και τι θα γίνει. Εκείνο που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες είναι ότι πτώχευση είναι καταστροφή. Σημαίνει ότι το δημόσιο, μιας και έχουμε ελλείμματα στον προϋπολογισμό μας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δαπάνες του, δεν μπορεί να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, αλλά και άλλες δαπάνες, λειτουργίες νοσοκομείων, σχολείων κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Πολλοί λένε, και τι έγινε, ας περικοπούν οι μισθοί, ας πληρώνονται έναντι 500 ευρώ ο καθένας και τέλειωσε. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και ένα κολοσιαίο έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών, και εφόσον δεν καταφέρουμε να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό, να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, εφόσον δεν καταφέρουμε να ισοσκελίσουμε αυτό το πλεονάσμα, αυτό το έλλειμμα στο ισοζύγιο, τότε σημαίνει ότι και βασικά αγαθά τα οποία εισάγουμε, στην περίπτωση της πτώχευσης, δεν μπορούμε να τα εισάγουμε. Είτε είναι φάρμακα, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι άλλα είδη τα οποία είναι άκρως απαραίτητα στη ζωή μας. Και πρώτα, η πτώχευση συμβαίνει. Ο στόχος είναι να παράξουμε σύντομα πρωτογενή πλεονάσματα. Λοιπόν, η συνταγή μπορεί να είναι διαφορετική. Έτσι όπως το είπατε, δίνεται μία εξήγηση για την ψήφο η οποία είναι ενσυνείδητη υπέρ του μεσοπροθέσμου. Είναι ώρες διλημματικό, είπατε, ήταν το. Ήταν διλημματική η απόφαση, και θέλω να σας πω ότι έχω την άποψη, την πεποίθηση μάλλον, ότι εάν δεν υπήρχε η ασφάλεια της υπευθυνότητας της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τότε έχω τη γνώμη, για να το πω διαφορετικά, εάν υπήρχε παραβάν και ψηφίζαν μυστικά οι βουλευτές, τότε θα βρισκόταν ένας πολύ μεγάλος ακόμη αριθμός βουλευτών οι οποίοι θα ψήφιζαν το μεσοπρόθεσμο, όχι γιατί όλοι συμφωνούν. Και κάποιοι που δεν θα το ψήφιζαν. Ορίστε. Και κάποιοι που δεν θα το ψήφιζαν. Σαφώς. Αλλά θέλω να πω ότι η διαφωνία είναι επί της συνταγής. Μια συνταγή την οποία δεν τη διαμορφώνουμε μόνοι μας. Μια συνταγή η οποία επιδέχεται αλλαγές. Μια συνταγή η οποία έχει θετικά δίλημα στοιχεία. Το λέτε εσείς, εκβιασμό το λένε άλλοι από εκ μέρους των δανειστών μας, αλλά εμείς είμαστε στην άσχημη θέση, εμείς είμαστε στη γωνία, οπότε τον υφιστάμεθα. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Δείτε όμως, κύριε Πετρίδη, δείτε τη συζήτηση που έχει αρχίσει να διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο για την Ελλάδα. Βλέπετε ότι και το περιεχόμενο της συζήτησης και τα διακυβεύματα υδρώνουν πολύ. Είναι διαφορετικά. Εσείς πείτε μου όμως τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί θα κριθεί η απόφαση αυτή στο άμεσο μέλλον. Ο ιστορικός θα το. Ποιος ιστορικός? Σε λίγους μήνες θα κριθεί η πορεία για το αν ήταν σωστή ή όχι. Εδώ όμως υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση από τη δική σας κυβέρνηση, η οποία λέει από τότε που αναλάβω την εξουσία ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, να υπάρξει τζίρος, να πέσουν λεφτά, να έχουμε παραγωγή κτλ. Κτλ. Όλα έχουμε την εντύπωση εμείς οι πολίτες πως έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Κοιτάξτε, καταρχήν αποδείχθηκε ότι η συνταγή του μνημονίου, όχι του μεσοπρόθεσμου, δεν πέτυχε τους στόχους της. Αυτούς τους στόχους, τους οποίους δεν τους θέσαμε μόνοι μας, τους θέσαμε σε συνεργασία με την Τρόικα, ας το ονομάσω έτσι. Ήδη έπεσαν και αυτοί έξω. Αυτό έγινε αντιληπτό. Το διατρανώσαμε και βέβαια και εμείς, και στις συναντήσεις που κατηδίαν είχαμε όσοι βρεθήκαμε σε κυβερνητικές θέσεις, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πρώτη υποχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε ήδη. Τι είπε? Ότι θα μειωθεί η εθνική συμμετοχή και θα πάει στο 15%. Αυτό είναι μια μεγάλη ανακούφιση. Και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ναι, ναι. Είναι σημαντικά ποσά. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Με εκτός από αυτό, έχει αρχίσει η συζήτηση πλέον και στη συνάντηση του κ. Βενιζέλου και του κ. Σόιμπλε σήμερα. Ετέθη το ζήτημα της ανάπτυξης. Εάν καταφέρουμε να πετύχουμε να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια για την επίδειξη των στόχων μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, η εκτίμησή μου είναι, και προσέχω τις λέξεις, η εκτίμησή μου είναι ότι εκτός από την ανακούφισή μας μέσω του ΕΣΠΑ, η οποία ανακούφιση θα είναι ανακούφιση κυρίως για την αγορά, θα φέρει ρευστό, θα υπάρξει, θα ανοίξει και μια σοβαρή συζήτηση για ένα άλλου είδους κεφάλαιο, άλλου είδους δάνειο επενδυτικού χαρακτήρα, που δεν θα έχει στόχο την αποπληρωμή των προηγούμενων δανείων μας, αλλά θα έχει στόχο την ανάπτυξη. Βλέπετε ότι τα ζητήματα τίθενται με σοβαρό τρόπο, και όταν λέω με σοβαρό τρόπο, όταν ανακτάς σιγά σιγά την αξιοπιστία σου μέσω των συζητήσεων τις οποίες κάνεις, μέσω των συζητήσεων που γίνονται, και βεβαίως μέσω των προσπαθειών οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι οποίες πρέπει να παράξουν αποτέλεσμα. Να ξεκινήσουν δηλαδή δουλειές, να πέσουν χρήματα, να υπάρξουν θέσεις εργασίας. Γι' αυτό ουσιαστικό μιλάμε. Αυτό είναι μιλά. Το μεγάλο μας θέμα. Αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Σήμερα η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες της, συγχρόνως όμως πρέπει να αντιμετωπίσει την ύφεση. Για να αντιμετωπιστεί η ύφεση, πρέπει να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Είναι γνωστό ότι και οι τράπεζες μας έχουν πρόβλημα. Είναι γνωστό ότι και το δημόσιο ταμείο έχει πρόβλημα. Πετύχαμε τον ένα στόχο. Θα υπάρξει μεγάλη κινητικότητα στο ΕΣΠΑ με την μείωση της εθνικής συμμετοχής. Δεν χρειάζεται να βάλουμε δικά μας χρήματα από τις εθνικές δημόσιες επενδύσεις. Εγώ προσωπικά εκτιμώ, δεν έχει γίνει καμιά δήλωση μέχρι τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Εκτιμώ όμως, γιατί παρακολουθώ τα πράγματα. Γερμανικό σχέδιο ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα αυτό με το θέμα. Ήρθε σήμερα, οι Γερμανοί το λένε ήδη. Ήδη συζητείτε. Ναι. Εκτιμώ ότι το φθινόπωρο, εφόσον τα καταφέρουμε καλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ήδη η Βουλή δεν θα κλείσει, θα πάμε μέχρι τις 5 Αυγούστου σημερινή απόφαση, εφόσον τα καταφέρουμε καλά, τότε εκτιμώ ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ανοίγει η συζήτηση για ένα επενδυτικό κεφάλαιο που δεν θα έχει στόχο την αποπληρωμή των δανείων, αλλά θα έχει στόχο την αποτροπή της ύφεσης, ή να το πω απλώς, αλλιώς θα έχει στόχο την ανάπτυξη. Μακάρι να έχετε δίκιο, Δημοσθένη. Μα κύριε Υπουργέ, το Σεπτέμβριο πρέπει να κατατεθεί για διαβούλευση και ψήφιση το Μνημόνιο 2. Και εκεί θα εκριθεί η αξιοπιστία της κυβέρνησης. Ποια αξιοπιστία, να σας πω τι εννοώ, λίγο και να το σχολιάσουμε. Θα πρέπει να ψηφιστεί μέσα στο Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο το αργότερο, το Μνημόνιο 2, που σημαίνει. Η Νέα Δανειακή Σύμβαση. Η Νέα Δανειακή Σύμβαση. Μπράβο, το λέω Μνημόνιο 2 για να καταλαβαίνει ο πολίτης. Αλλά συμφωνώ, είναι η Νέα Δανειακή Σύμβαση. Τι σημαίνει, να σας κάνω το ερώτημα διτό. Ότι αυτό προϋποθέτει, διάβαζα σε μια οικονομική εφημερίδα, το λιγότερο 35 νομοθετικές ρυθμίσεις. Το λιγότερο. Θα προλάβει η κυβέρνηση μέσα σε αυτό το διάστημα να κάνει ό,τι δεν έκανε τον προηγούμενο μήνα? Αυτό να ρωτιούνται όλοι. Θέλει 35, σου ξέρετε, από την εμπειρία σας. 35, εγώ τις διάβαζα στην ημερησία, μάλιστα. Είχε ολόκληρο είναι χάρτη. Από τα δύσκολα θέματα. Από τα δύσκολα, ωραία. Ρίγα. Άρα συμφωνούμε ότι είναι δύσκολο θέμα. Έτσι. Συμφωνούμε. Και εκεί θα κρυθεί. Θα σας πω το εξής. Να σας πω το δεύτερο ερώτημα συνολικά, να με απαντήσετε. Και εκεί θα κρυθεί η νέα δανειακή σύμβαση, πώς θα συμφωνηθεί με τους εταίρους, το περιεχόμενό της. Και θέλω να μου πείτε αν θα τα καταφέρουμε, επειδή είναι δύσκολο το έργο αυτό. Σήμερα ο κ. Μόσιαλος είπε, γιατί αυτό το διακινούνταν μέχρι τώρα έντονα, θα ψηφιστεί με 151 ή με 180. Σήμερα ο κ. Μόσιαλος είπε 151. Σημαίνει ότι κάτι στοχεύει η κυβέρνηση με αυτό. Τι, να μας το ερμηνεύσετε εσείς, εγώ θέλω από τις δικές μου απόψεις. Κοιτάξτε, εμείς δεν θα ρισκάρουμε την ψήφιση κέριων αποφάσεων, οι οποίες δεν αφορά. Χρησιμοποίησε το ρήμα ρισκάρουμε. Δεν ρισκάρουμε. Το ρίσκο δεν θα το αναλαμβάναμε για τον εαυτό μας ή για την οικογένειά μας. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ρίσκα για λογαριασμό της χώρας, για λογαριασμό όλου του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λέμε, το είπε και ο κύριος Μόσχελος, 151. Το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, στο πρώτο ζήτημα. Το 151 ή. Ξέρετε, υπάρχει μια άποψη που λέει, μα τόσο σοβαρά νομοθετικά θέματα που αφορούν και μάλιστα και
το βάθος χρόνου θα πρέπει να έχει μια διευρυμένη συνένεση. Λέω. Ακούστε να δείτε. Εμείς επιδιώκουμε τη συνένεση. Και μάλιστα την επιδιώκουμε και την πιστεύουμε τη συνένεση. Την πιστεύει πρώτος από όλους ο Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Την πιστεύει, νομίζω το ανέδειξε στη Βουλή και το αναδεικνύει σε καθημερινή βάση ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και νέος Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος. Εμείς πιστεύουμε σε αυτή την υπόθεση. Και εκτιμούμε ότι δια της πειθούς θα εξαναγκάσουμε ή θα πείσουμε, να μην χρησιμοποιήσω το ρήμα εξαναγκάσουμε, τα άλλα κόμματα, κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, να στηρίξουν τέτοιου είδους αποφάσεις μέσα στη Βουλή. Η Νέα Δανειακή. Να ξεκινήσω πρώτα από το πρώτο σας ερώτημα που θα το περάσω σύντομα. Για το αν προλαβαίνουμε να ψηφίσουμε νομοσχέδια. Σήμερα, ενώ είχε αποφασιστεί να κλείσει η Βουλή στις 28 Ιουλίου, θεωρήθηκε αναγκαίο να πάμε μέχρι 5 Αυγούστου. Και στις 20-21 Αυγούστου ξανανοίγει η Βουλή. Εκείνο το οποίο δεν θα επιδιώξουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε με έναν κατεπήγοντα τρόπο μια σειρά νομοσχεδίων. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα κάνει υπερορίες. Θα κάνει δηλαδή και εμβόλυμες συνεδριάσεις, δεν θα έχει μία συνεδρίαση την ημέρα, θα έχει και πρωί και απόγευμα συνεδριάσεις. Για να προλάβουμε να ψηφίσουμε όσα νομοσχέδια έχουμε δεσμευτεί να ψηφίσουμε. Στο δεύτερο ερώτημά σας για την Δανειακή Σύμβαση. Το περιεχόμενο της Δανειακής Σύμβασης εμπολής καθορίζεται από το περιεχόμενο του μεσοπρόθεσμου και από τον εφαρμοστικό νόμο. Βεβαίως, για να πάρει την τελική του μορφή, θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από πού θα προέρθουν τα χρήματα της Νέας Δανειακής Σύμβασης. Γίνεται μια προσπάθεια να συμμετάσχουν στη Νέα Δανειακή Σύμβαση, η οποία θα μας πάει μέχρι το 2014, γιατί δεν προβλέπεται να μπορούμε να βγούμε στις αγορές νωρίτερα. Γίνεται μια προσπάθεια να συμμετέχουν και οι ιδιώτες. Φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια, το γαλλικό σχέδιο, δεν πήγε πολύ καλά στις χθεσινές συζητήσεις. Δεν έχει εγκαταληφθεί. Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές λύσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι το Σεπτέμβριο με το Μνημόνιο 2, με τη Νέα Δανειακή Σύμβαση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους ορίζοντες μας, οι οποίες ορίζοντες θα λένε το εξής. Ναι, σε μια Νέα Δανειακή Σύμβαση, η οποία θα έχει σαν στόχο να μετατρέψει το χρέος μας σε βιώσιμο χρέος. Δηλαδή, η Νέα Δανειακή Σύμβαση πιθανόν θα περιλαμβάνει και μείωση των επιτοκίων. Παρόλο ότι αυξάνονται τα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσατε σήμερα τις ανακοινώσεις του κυρίου Τρισέ. Ναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η Νέα Δανειακή Σύμβαση έχει σαν στόχο την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της χώρας για το 12, 13 και 14, συγχρόνως όμως έχει σαν στόχο την μετατροπή του χρέους μας σε βιωσιμότιμο, σε βιώσιμο. Έχει σαν στόχο την διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους. Εάν καταφέρουμε παράλληλα να πετύχουμε, εκτός από την μείωση της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ, να πετύχουμε τη διασφάλιση ενός κεφαλαίου επενδυτικού χαρακτήρα, ίσως από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, τότε νομίζω αλλάζουν τα δεδομένα και τότε στη Βουλή αυτοί οι οποίοι δεν θα θελήσουν να ψηφίσουν, τότε εκτίθενται πολιτικά. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ώρα για παλικαρισμούς. Αυτά οι ανέξοδες κορώνες τέτοιες ώρες είναι η εύκολη δουλειά, η σοβαρή διαπραγμάτευση είναι η δύσκολη δουλειά και αυτήν είπαμε, είναι υποχρεωμένη αυτά, να την κάνει. Αυτά σήμερα κυβέρνηση. Είναι υποκειμενικά, θα κρυθούν όλα στο προσεχές διάστημα και είναι πολύ σοβαρές οι εποχές που ζούμε, έτσι, οι μέρες που ζούμε. Έτσι. Το ζήτημα αυτό, όλα θα κρυθούν. Κύριε Υπουργέ, τι έγινε με τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων? Ναι, είναι ένα θέμα που ξεκίνησε από δικό σας ρεπορτάζ, κύριε Πετρίδη. Υπήρξε παρεξήγηση εκεί πέρα, άλλα υπόθηκαν, άλλα μας φέρανε. Είχατε σήμερα συνάντηση, έτσι δεν είναι? Είχαμε χθες μια συνάντηση, ναι, στην οποία ήμουν εγώ παρόν. Ήταν ο Άρης Γιαννακίδης, ο Περιφερειάρχης, και οι δύο συνάδελφοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, κυρία Ρενταρή και κυρία Τζαούση. Τι είπαμε? Καταρχήν, δεν κλείνει η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Δεν κλείνει. Ούτε το μαγειρικό τμήμα. Ούτε το τμήμα που ήταν να κλείσει φέτος. Τώρα, για να διασφαλιστεί αυτό, κύριε Περίδη, θα πρέπει να γίνουν τα εξής. Πρώτον, η προκήρυξη που θα κάνουν οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων για την πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού. Τις λεπτομέρειες που μας τις λέτε, βρέθηκε λύση δηλαδή? Η λύση που υπάρχει είναι η εξής. Ότι δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός, ο κ. Νικητιάδης, να κάνει νομοθετική ρύθμιση για να καλύψει αναδρομικά την λειτουργία του μαγειρικού τμήματος από το 2008. Θα ισχύσει δηλαδή τώρα άμεσα αυτό? Δεν θα υπάρξει διακοπή η λειτουργία? Δεν θα υπάρξει διακοπή. Όχι. Θα γίνει νομοθετική ρύθμιση μέσα στο καλοκαίρι και εν ώψη της νομοθετικής ρύθμισης η προκήρυξη για τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται σε όλη την Ελλάδα θα περιλαμβάνει και τη σχολή της Αλεξανδρούπολης. Το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα
Είναι ρητό από τον κύριο Νικητή Άντια αυτό. Μην μας φέρουν πάλι άλλα μετά. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην αρχή της εβδομάδας. Κατάλαβε δηλαδή. Στην αρχή της εβδομάδας θα επισκεφτούν την πόλη ο πρόεδρος του σχολείου για μια ακόμη φορά, ο οποίος ήταν παρόν, μαζί με κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Θα συναντηθούν με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του σχολείου για να αντιμετωπίσουν κάποια ζητήματα. Νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να πούμε λεπτομέρειες. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Με τους ξενοδόχους μιλήσατε, τι λένε? Με τους ξενοδόχους έχω μιλήσει, με τον κύριο Χατζηκωνσταντίνου. Μετά την εξέλιξη εννοώ. Μετά την εξέλιξη θα τους δω αύριο, και την κυρία Μπελτσίδου, τη διευθύντρια της σχολής, και τον κύριο Χατζηκωνσταντίνου. Για να είναι και αυτοί σίγουροι δηλαδή, και να ξέρουν. Θα είναι σίγουροι, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ότι φαίνεται από τη συζήτηση, και εγώ τώρα ενημερώνομαι καλά, φαίνεται ότι σε όλη την Ελλάδα οι σχολές, οι μέσες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, έχουν αρχίσει να μην έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση. Μεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα ΙΕΚ, που θέλουν τελειόψεις λυκείου. Εμείς τους είπαμε ότι αυτή η σχολή στην Αλεξανδρούπολη λειτουργεί 32 χρόνια. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να τη χάσουμε. Εμείς λέμε ναι σε ένα ΙΕΚ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, και αν διαπιστωθεί ότι στο ΙΕΚ τα παιδιά που έχουν τελειώσει λύκειο έχουν... Προτιμούν αυτό. Τότε το ξανασυζητάμε. Τότε βεβαίως το συζητάμε και να πάμε σε κλείσιμο ενός δημοσίου. Κάτι τελευταίο μας παίζει πολύ ο χρόνος. Προσωπικό πολιτικό. Δεχθήκατε κριτική σκληρή και παραπολιτικά σχόλια. Μετά την έξοδο σας από την κυβέρνηση και από εφημερίδα Αθηνών υπήρξε δημοσίευμα και στα blogs κτλ. Πού τα αποδίδεται όλα αυτά, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, κακεντρέχεια υπάρχει πάντα. Εγώ θα επαναλάβω. Κακεντρέχεια μόνο δηλαδή? Είναι κακεντρέχεια. Τώρα πια όλη η κυβέρνηση, όλη η Βουλή, όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι οι πολιτικές ανάγκες της περίοδου εκείνης, αυτής της συγκεκριμένης περίοδου, οδήγησαν σε έναν ανασχηματισμό. Οι πολιτικές. Τα κριτήρια του ανασχηματισμού τα ξέρει ο Πρωθυπουργός και οδήγησαν στο σπάσιμο του Υπουργείου και την αποχώρηση όλης της ηγεσίας του τέος Υπουργείου Εσωτερικών από τα δύο νέα Υπουργεία. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν, και το επαναλαμβάνω, αναγνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει ένα πετυχημένο έργο που δεν αφορά μόνο τον Καλλικράτη, αφορά σειρά άλλων πραγμάτων κέρυας πολιτικής αξίας. Και θέλω να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ο Καλλικράτης, το οποίο επισκίασε όλα τα άλλα νομοσχέδια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό πράγμα το ότι εμείς απελευθερώσαμε τη δημόσια διοίκηση από τα δεσμά της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι διευθυντές, οι τμηματάρχες, οι γενικοί διευθυντές δεν γίνονται πλέον από τους υπουργούς, δεν εξαρτώνται από την κυβερνητική πλειοψηφία, και αυτό είναι μια μεγάλη πολιτική αλλαγή η οποία γίνεται σε πρώτο χρόνο. Άρα η κριτική είναι... μου λέτε αυτή δεν έχει πολιτική βάση. Δεν έχει καμιά πολιτική βάση. Αναγνωρίζεται, υιοθετείται από το σύνολο της κυβέρνησης και της ανασχηματισμένης κυβέρνησης και πρώτα απ' όλα από τον Πρωθυπουργό, ότι η δουλειά η οποία είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι πολύ σημαντική. Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί δεν φαίνονται θετικά. Περάσαμε, κύριε Πετρίδη, από πρώτη του μηνός το ΕΣΠΑ, το σύνολο των δημοσίων επενδύσεων, από την κρατική στην αιρετή περιφέρεια. Χρειάστηκε να γίνουν 2.500 μετατάξεις. Έγιναν χωρίς κανένα πρόβλημα.